Με διαδικασίες εξπρές προχωράει προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες των 180 μαθητών του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισάμου, που από τις αρχές Δεκεμβρίου έμειναν χωρίς σχολική στέγη όταν τα κτίρια των λυκείων τους κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλης Διγαλάκης, αποφασίστηκε η αγορά 27 προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών συνολικού προϋπολογισμού 432.000 ευρώ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με προσφυγήσεις προβλεπόμενες από τον νόμο συνοπτικές διαδικασίες, ώστε να συντομευθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανακούφιση του προβλήματος που προέκυψε μετά τον χαρακτηρισμό του σχολικού συγκροτήματος ως ακατάλληλου. Από τις 5 Δεκεμβρίου, οι μαθητές του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισάμου φιλοξενούνται στο 1ο και στο 2ο Γυμνάσιο Καστελίου. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και αίτημα των τοπικών αρχών της Κισάμου είναι οι προκατασκευασμένες αίθουσες να τοποθετηθούν το συντομότερο δυνατόν για να επανέλθει η κανονικότητα στη σχολική κοινότητα των λυκείων της περιοχής. Στεκόμαστε στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις και εργαζόμαστε με σοβαρότητα ώστε με την ίδια ταχύτητα να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και ενός νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος που θα επιλύσει μόνιμα το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Καστέλι με σεβασμό στο περιβάλλον, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είχαν θέσει από την πρώτη στιγμή θέμα ανέγερσης νέου σχολικού συγκροτήματος, επισημένοντας τα σοβαρά στατικά προβλήματα του υφιστάμενου κτηρίου που το καθιστούν επικίνδυνο. Το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει όλους νομίζω είναι η ασφάλεια των παιδιών. Και ξεκινώντας από αυτό θεωρώ ότι θα γίνουν τα βήματα που πρέπει και από το Δήμο αλλά και από όλους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία να βρεθεί μια μόνιμη λύση πάνω σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση η οποία επηρεάζει αρνητικά γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς. Να γίνει μια σύγχρονη σχολική στέγη, να γίνει σε άμεσο χρονικό διάστημα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που εξυπηρετούσε, γιατί αυτές οι ανάγκες δεν υποκαθίσταται ούτε με προσωρινές λύσεις, ούτε σε άλλα σχολεία βέβαια. Η έκθεση των μηχανικών των κτηριακών υποδομών ΑΕ μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ για το σχολικό συγκρότημα του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισάμου ήταν αποκαλυπτική. Σε 4 από τα 7 κτίρια διαπιστώθηκαν βαριές και εκτεταμένες βλάβες και κρίθηκαν ως ακατάλληλα.